Ωραία, καλησπέρα. Σήμερα θα κάνουμε διάφορα. Μεταξύ αυτών θα μιλήσουμε και για μία παράσταση που ξεκίνησε από τις 14 Ιανουαρίου και βρίσκεται σε ένα καινούριο χώρο, θα έλεγα. Έτσι. Να πω καλησπέρα πρώτα-πρώτα στους δύο καλεσμένους, οι οποίοι θα ήθελα προτού τους συστήσω να θυμηθούμε λιγάκι πώς είναι, ο τίτλος είναι «Άτιμο κόκκινο» του έργου, πώς είναι όμως το ιστορικό της όλης παράστασης και του θεάτρου. Αλέκο, να πούμε πρώτα από σένα να ξεκινήσουμε, να μας δώσεις μια εικόνα. Εμείς είμαστε μια ομάδα που ξεκίνησε το 2009 στο τέλος. Πέρσι παίξαμε τα θρύο και ζωνακής. Ξέχασα να πω Αλέκο Σπυριδάκης. Ναι. Δεν πειράζει. Πειράζει. Ασχοληθήκαμε με τον Μπέκετ, τα three occasional pieces, και η δεύτερη δουλειά μας ήταν βασισμένη πάνω σε ένα παλιό 2-3 χρόνων σχέδιο δικό μου, που διαβάζοντας κάποια στιγμή ποίηματα της Κατερίνας Γόγου, ναι, αναφερόταν ότι εμείς είμαστε στη Νέα Ορλεάνη, ανάφερε διάφορες πόλεις της Αμερικής. Και μου ήρθε η ιδέα, και επειδή με τον Γκίνσμπουργκ, με τον Ουρλιαχτό, είχα παλιές παρτίδες, όταν κυκλοφόρησε με είχε συνταράξει, όπως και όλους των παλαιότερων γενιών, είδα ότι ταιριάζει πάρα πολύ η Γόγου με το Ουρλιαχτό του Γκίνσμπουργκ. Δηλαδή οι φωνές της Γόγου, οι κραυγές της Γόγου με το ουρλιαχτό του Γκίνσμπουργκ. Εντός εισαγωγικών κραυγές. Ναι, σίγουρα. Ναι, δεν είναι κραυγαλαία καθόλου. Και, κάθισα και έκανα μία σύνθεση αυτών των δύο ποιητών, και επευκαιρία που έγινε η ομάδα και τα πήρε ο Διονύσης Καραθανάσης, τα επεξεργάστηκαν και με τα τρία παιδιά. Για τη σκηνοθεσία, σκηνοθέτης είναι ο Ιωάννης. Σκηνοθέτης μαζί με την Διάνα Ζαχαροπούλου. Εγώ είχα μόνο την ευθύνη των κειμένων. Την κειμένων. Και την, αν θέλει, την θετική ενέργεια που έβγαζα, πόσο θα ήθελα να τα δω αυτά να παρασταίνονται. Να δούμε και τον Χρήστο τον Τζαβλίδη, ο οποίος παίζει στην παράσταση. Ναι. Είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος με το Facebook και με όλα αυτά. Δηλαδή το φέρνει στο σήμερα, ναι, το διαδικτυακό. Mm-hmm. Και έρχεται στο σήμερα και μάλιστα είναι online εκείνη τη στιγμή. Ναι, είμαι online συνδεμένος στο ίντερνετ κατά τη διάρκεια της παράστασης. Οπότε η παράσταση αποκτά μια πιο interactive μορφή. Έτσι ακριβώς. Ναι, γιατί απαντάνε κιόλα στα μηνύματα που γράφεις. Έχουν τύχει γίνεται διάφορα, κίνηση. Ναι. Οπότε, για πες μου και τη δική σου συμμετοχή και άποψη. Πρώτα-πρώτα, είσαι και εσύ μέλος της ομάδας τέχνης Όμπερον. Όχι, δεν είμαι μόνιμο μέλος. Συνεργαζόμενο. Ναι, ναι. Σε αυτή τη δουλειά. Έτσι γνώρισα τους Όμπερον. Μόνο ως θεατής τους ήξερα. Με το που πήρα τα κείμενα στα χέρια μου, είπα κατευθείαν ναι. Και εσύ εμπλεκόμενος στο μυαλό σου με Κατερίνα Γόγου και με Κατερίνα Γόγου από μικρός. Από μικρός, ναι. Δεκαετία του 70 ουσιαστικά και αρχές 80. Ναι, και μην γνωρίζοντας ακριβώς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, μιλάω για τη δική μου δουλειά και για τη δική μου συμμετοχή, αλλά ήμουν σίγουρος ότι ήθελα να το κάνω, να απολαύσω τη διαδρομή. Και δεν έχω μετανιώσει καθόλου μέχρι στιγμής. Δηλαδή, κέρδισα πάρα πολλά πράγματα. Οι φίλοι, οι γνωστοί, οι συγγενείς που σε είδανε, τι σου είπαν, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, πριν πω και εγώ τη δική μου άποψη, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, αυτό που εισπράξανε βλέποντας και εσένα στο συγκεκριμένο ρόλο, αλλά φυσικά και ακούγοντας τα κείμενα και τα άλλα δύο παιδιά. Τα οποία είναι αιρετικά. Άλλα, μπράβο. Ελάχιστος είχα προετοιμάσει για αυτό που θα δούνε. Πολύ καλά έκανες. Αλλά εννοείται ότι γνώριζαν η μητέρα, ο πατέρας. Ναι, ναι, το άμεσο συγγενικό περιβάλλον. Είμαι στο σπίτι μαζί τους, οπότε. Θες, δεν θες, θα κάνεις την πρόβα σου. Ναι. Σας ακούτε. Το μάθω. Στο περίπου, το αποφεύγω πάρα πολλές φορές. Συνήθως. Ναι, αλλά μια ανάγνωση θα την ακούσουν, θέλουν να σίγουρα. Και όχι μόνο. Κάτι θα πάρει ταυτί τους, κάποια. Παραπάνω, ναι. Οι φίλοι μου είναι. Οι φίλοι μου. Ναι. Μιλάω και κανονικά για τους φίλους μου, όχι μόνο στην παράσταση. Και το τραγούδι έτσι λέει. Mm-hmm. Ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ με τα κείμενα, πάρα πολύ, και ενθουσιάστηκαν με το συνολικό αποτέλεσμα.
Θεώρησαν πάρα πολύ δυνατή την παράσταση. Εγώ φυσικά δεν το γνωρίζω αυτό γιατί είμαι μέσα στην παράσταση, οπότε δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα που βγαίνει. Τους άκουσα, ακριβώς. Χάρηκαν πάρα πολύ που συμμετέχω εγώ σε αυτό. Είναι πολύ κοντά στην νοοτροπία τους, στην ιδεολογία τους. Θαυμάζουν και τη Γόγου και τον Γκίνσμπεργκ, αν και οι περισσότεροι γνώριζαν τον Γκίνσμπεργκ μόνο σαν όνομα. Ναι. Δεν έχει κολλήσει πολλά τα χρόνια πίσω, οπότε. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά, τώρα τους έχω στην ουρά. Μου ζητάνε τα κείμενα. Ναι. Να τους τα δώσω. Το copyright το έχω εγώ, μην ξεχνάς. Ναι, οπότε δεν θα τους τα δώσω ακόμα. Όχι, θα τους τα δώσεις όποιον θέλει. Η Έφη Δραμαλή είναι μαζί σου και επίσης είναι και ο Ρέσης ο Παλιαδέλης, ο οποίος μας βάζει ουσιαστικά στην παράσταση με έναν άλλον πάλι τρόπο, με τα κείμενα όπως είπες του Γκίνσμπεργκ. Και θα ήθελα, Αλέκο, να μας περιγράψεις κάποια πράγματα για το πώς εσύ είδες τα κείμενα αυτά και πώς βλέπεις και εσύ την παράσταση. Θα μου πεις, εντάξει, δεν μπορείς να βγεις τελείως απ' έξω. Ω, σίγουρα. Αλλά αυτό ναι. Που παίρνεις, γιατί το έχεις δει αρκετές φορές. Εγώ να πω ότι όταν παρέδωσα τα κείμενα στα παιδιά, αδυνατούσα να σκεφτώ τι φόρμα θα έπαιρνε αυτή η παράσταση. Ναι. Και όταν άρχισε να μου λέει ο Διονύσης ότι θα βάλουν Facebook, projectors κλπ. Του λέω, βρε παιδί, μην μπερδευόμαστε τόσο τεχνικά, γιατί εγώ, όπως είπαμε, δεν τα κατέχω. Και όταν πήγα να δω στον τελευταίο κύκλο προβών πήγα. Ναι. Που είχε ολοκληρωθεί τουλάχιστον και η σκηνογραφία. Είχε πάρει τη φόρμα, είχαμε πάει στο χώρο και έμεινα, δηλαδή, κατάπληκτος πώς μπορέσαν αυτά τα κείμενα να τα δραματικοποιήσουν, δηλαδή να τα κάνουν θέατρο, να κάνουν τρεις χαρακτήρες. Ναι. Η Έφη που παίζει εξαιρετικά και λέει κείμενα περισσότερα της Γόγου, ο Χρήστος που ασχολείται με το ίντερνετ, δηλαδή είναι η νέα γενιά. Ναι, βάζει και τα δύο πράγματα. Και ο Ρέστης, ο κλωσάρ της παράστασης, πώς ενώνει αυτούς τους δύο και λέει αυτά τα κείμενα του Γκίνσμπεργκ. Εκτές η εφημερίδα είχε ένα αφιέρωμα για τον Γκίνσμπεργκ, ότι είναι επίκαιρος όσο ποτέ, γιατί γυρίστηκε μια ταινία για το Ουρλιακτό ξανά. Ναι. Και θα βγει στις αίθουσες. Εμείς βλέπουμε φωτογραφίες, πρωτού πεις οτιδήποτε, επειδή βλέπουμε φωτογραφίες, τα κείμενα είπαμε Κατέρινα Γκόγου και Άλεν Γκίνσμπεργκ, σύνθεση κειμένων είναι δική σου, Αλέκος Σπυριδάκης, σκηνοθεσία Διονύση Καραθανάσης, Διάνα Ζαχαροπούλου, σκηνικά και κοστούμια η Μαρία Δήμητρα Βέτα, φωτισμοί η Κέλλη Εφρεμίδου και φυσικά παίζουν, αναφέραμε, η Έφη Δραμαλή, ο Ρέσης Παλιαδέλης και ο παρόν Χρήστος Τσαβλίδης. Και συνεχίζεις. Ο Γκίνσμπεργκ το 1955, όταν πρωτοδιάβασε σε ένα μπαράκι το Ουρλιαχτό. Που τους φώναξε, όπως γράφει μέσα στο πρόγραμμα, το πολύ ωραίο πρόγραμμα σας. Έπαθαν σοκ οι 150 άνθρωποι που ακούγανε. Αμέσως απαγορεύτηκε από την Αμερικάνικη λογοκρισία, δεν θέλανε να το δημοσιεύσουν. Συλλάβανε στο Λονδίνο 160 αντίτυπα του Ουρλιαχτού όταν δημοσιεύτηκε, δηλαδή ήταν κυνηγημένο στην αρχή. Και φάνηκε η αξία του, με την πάροδο λίγων ετών βέβαια, ότι το πόσο άλλαξε την Αμερικάνικη ποίηση ο Γκίνσμπεργκ, είπε τα πράγματα με το όνομά τους, αφύπνισε συνειδήσεις που είχαν βολευτεί με τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα κλπ. Και μίλησε για πράγματα που ήταν δίπλα μας και ο ίδιος τα είχε με ναρκωτικά και με... Ναι, όπως και εγώ βέβαια. Και αυτό ήταν ο σύνδεσμος που ο Γκίνσμπεργκ με τον Κέρουακ, τον Μπάρουζ και μία σειρά άλλων κάναν τη Beat Generation. Και ένα κίνημα. Τη γνωστή άγνωστη στην Beat. Ένα μεγάλο κίνημα το οποίο πρωτοστάτησε στον πόλεμο εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Και βλέπουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ξεπεραστεί. Η Γόγου επίσης, όταν βγήκαν τα τρία κλικ αριστερά το 79, νομίζω κάπου εκεί, εγώ είχα σοκαριστεί πάρα πολύ και της έγραψα ένα γράμμα και μου απάντησε. Από τότε άρχισε μία σχέση ιδιαίτερη με τη Γόγου. Δεν είχαμε συχνή αλληλογραφία, αλλά ήταν το πρώτο, σε αυτό το γράμμα που μου στείλε, κατέληγε ότι
αυτόν τον κόσμο ή θα τον αλλάξουμε ή θα τους τον χαλάσουμε. Ήταν πολύ ρηξικό αυτό. Το αναφέρεται και μέσα στο κείμενο. Α, και η Κατερίνα και αυτή είπε τα πράγματα με το όνομά της. Δηλαδή, κόντρα με την εικόνα που είχαμε ως τώρα στις ταινίες της Φίνος Φιλμ. Και. Και ότι δεν μπήκε ποτέ η Κατερίνα Γόγου σε ανθολογίες νεότερης ποίησης. Μόνο μία ανθολογία του Βασίλη Βασιλικού και μία Ολλανδέζας, αν θυμάμαι καλά, την περιέλαβαν στην ανθολογία. Η κατεστημένη λογοτεχνική τάξη ποιητών, λογοτεχνών κλπ. Δεν την αναγνωρίζει γιατί τους είναι ενοχλητική. Αλλά ο αντίκτυπος που έχει η Κατερίνα Γόγου είχε και έχει, και τώρα όπως βλέπω εγώ με την παράσταση, όντως δεν είμαι ούτε σκηνοθέτης, ούτε απλώς πηγαίνω και παρακολουθώ, βοηθώ κλπ. Βλέπω τα νέα παιδιά το πόσο αγκαλιάζουν τη Γόγου και δείχνουν και ενδιαφέρον για τον Γκίνσμπεργκ. Βέβαια η μεγαλύτερη πρώτα με τον Γκίνσμπεργκ, γιατί είναι λίγο έτσι. Γι' αυτό και υπάρχουν δύο διαφορετικών ηλικιών άτομα. Και είδαμε ότι έχει μεγάλη ανταπόκριση και. Πάντως υπήρχαν και τη γενιά των τώρα 40 και πάνω και υπήρχαν και νεαρότερα άτομα, οι φοιτητές, οι 30. Που αγγίζει νομίζω όλες τις ηλικίες, γιατί είναι. Λένε πράγματα κόντρα στα κατεστημένα, δηλαδή αφημισμένες συνειδήσεις. Εγώ παρατηρήσα επίσης ότι δεν ήταν και άτομα τα οποία κατά την εμφάνισή τους λες ψαγμένος, ξέρει τι γίνεται. Οι κουλτουριάριδες περί το θέατρο κλπ. Ήταν και άτομα τα καθημερινά που με το μοντέρνο ντύσιμο, τα οποία παρακολούθησαν την παράσταση. Είδα βέβαια κάποια που φύγανε αδιάφορα τελείως και κάποια που φεύγοντας. Καλά, ναι, το συζητώ. Σε όλες τις παραστάσεις είναι αυτό. Εκτός άμα είναι φτιαγμένο από μια ομάδα για να το παρακολουθήσει η ομάδα και φεύγουν όλοι ενθουσιασμένοι. Και οι φίλοι. Και κάποιοι όμως που δεν είχαν αυτή τη θεατρική εντός εισαγωγικών παιδεία, φύγανε κατενθουσιασμένοι. Με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπεις, τουλάχιστον εγώ είναι από τις πολύ λίγες φορές που έχω δει ένα δραματοποιημένο κείμενο το οποίο έχει να κάνει με την κατάντια της ανθρώπινης φύσης τα τελευταία χρόνια και δεν σε ψυχοπλακώνει πρώτον. Δεύτερον, δεν σε κάνει να θες να φύγεις από τα πρώτα 5-10 λεπτά. Ειδικά τα πρώτα 5-10 λεπτά είναι που σε κρατούνε και θες να καθίσεις να δεις τι γίνεται. Γιατί δεν κάθεσαι κιόλας, να το πούμε αυτό. Σαν έτσι μια ιδέα. Στα πρώτα 10 λεπτά. Στα πρώτα 10 λεπτά ναι, δεν μπαίνεις. Είναι μια ιδιαίτερη αρχή του έργου. Και σιγά σιγά αρχίζεις και μπαίνεις. Εντάξει, τα πρώτα 10 λεπτά μπαίνεις πολύ απότομα στον Γκίνσμπεργκ. Από εκεί και ύστερα όμως μπαίνεις και στο έργο, όταν έρχεται η ώρα να δεις και τους άλλους δύο. Ήταν μια ιδιαιτέρως, να μην πω ευχάριστη, αλλά πολύ ωραία ως θέαση παράσταση, γιατί αυτό που ακούς δεν είναι ευχάριστο. Συνειδητά όμως μπορεί να είναι και ευχάριστο. Ξέρω εγώ πώς θα το πει κανείς. Και από εκεί και ύστερα, αυτό που ακολουθεί είναι που σε καθυλώνει, αν και δεν είναι μεγάλο. Δεν κρατάει πολλή ώρα. 60 λεπτά, μία ώρα κρατάει. Ναι, περίπου τόσο κράτησε. Και λες τι γίνεται, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι είμαι εδώ πολλή ώρα. Δηλαδή το βλέπεις πιο μεγάλο από ό,τι είναι ουσιαστικά. Και πες. Το θετικό αυτής της παράστασης, το ωραίο αυτής της παράστασης, όπως μας το είπαν αυτοί που το έχουν δει, είναι ότι δεν κράτησε η σκηνοθεσία και τα παιδιά, δεν κράτησαν το ποπόδικο και εύκολο.